Είναι φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κοινή ζωή των δύο ανθρώπων που σήμερα πλέον τους χωρίζει και ο θάνατος. Η 31χρονη γυναίκα νεκρή και ο 40χρονος φίλος της κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μια υπόθεση που, όπως αποδείχθηκε, αλλιώς ξεκίνησε και άλλη τροπή πήρε. Συζητήσαμε σήμερα μια μικρή αναβολή, δεν μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη. Μήπως και ερχόταν η ιατροδικαστική, έστω χωρίς τα εργαστηριακά, δεν θα είναι ούτε η ιατροδικαστική την Πέμπτη. Θα απολογηθούμε με αυτήν την εκκρεμότητα που είναι δυσκαιρές σημείο για μας. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της την περασμένη Πέμπτη, και ενώ αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός της συνδέθηκε με ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν στο χώρο, η συνέχεια ήταν διαφορετική, καθώς την Παρασκευή συνελήφθη ο 40χρονος σύντροφός της, στον οποίο ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Και υπάρχει η ιατροδικαστική προσέγγιση, η προφορική, και υπάρχει και μία βεβαίωση θανάτου. Η ιατροδικαστική θα αργήσει να γίνει, και αυτό είναι μια δυσκολία και για τον κατηγορούμενο και για την ανακρίτρια και για τον εισαγγελέα. Είναι μια ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση που τα πάντα εξαρτώνται από το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής για το εάν προήλθε ο θάνατος από έναν καυγά που έγινε ή αν προήλθε ο θάνατος από κάποια άλλη αιτία που υπήρχαν πολλές υποκείμενες αιτίες για να τον προκαλέσουν. Σήμερα ο 40χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, με το συνήγορο υπεράσπισής του να δηλώνει ότι πρόκειται για μια περίεργη υπόθεση, για την οποία κανείς δεν μπορεί να μιλάει με σιγουριά, αν δεν βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αφού, όπως υποστήριξε μέχρι στιγμής, το μόνο που υπάρχει είναι μια ιατροδικαστική προσέγγιση για την αιτία θανάτου, η οποία ως δεδομένο μπορεί να ανατραπεί. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμα, διότι δεν έχει βγει η ιατροδικαστική. Δεν έχουν γίνει οι εξετάσεις εργαστηριακές που θα βεβαιώσουν την αιτία θανάτου, γιατί αυτό είναι το πιο κρίσιμο θέμα στην υπόθεση αυτή. Ποια ήταν η αιτία που προκλήθηκε αυτός ο θάνατος? Είναι πρόωρο και πρόχειρο να πει κανείς οτιδήποτε από αυτό. Και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μπορεί να ανατραπεί. Και ανατραπεί από τις εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 31χρονοι και ο 40χρονος καυγάδισαν και ο ίδιος έφυγε από το σπίτι, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, η γυναίκα να έχει χάσει τη ζωή της. Η αναβολή που ζητήθηκε σήμερα έγινε στο πλαίσιο αναμονής των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες πιθανά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, με το συνήγορο του κατηγορουμένου να δηλώνει ότι αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά την εκκρεμότητα αυτή ως το δυσχερές σημείο για την υπόθεση. Με πάρα πολύ σεβασμό, γιατί υπάρχει ένα παιδί νεκρό. Λέμε λοιπόν ότι περιμένουμε, είμαστε σε μια κατεύθυνση που πιστεύουμε ότι θα ανατραπούν τα δεδομένα από τα εργαστηριακά και τα φαινόμενα καμιά φορά απατούν, αλλά αυτό δεν είναι ώρα να κάνουμε σχόλια και κρίσεις παραπάνω.